κόκκινα γυαλιά κι όλα γίνω σινέμα. Τα βλέπω κι ούτε ξέρω πως να ζω, ούτε και πως να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρε κόκκινο στυλό και τραβώ γερό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς. Τη ζωή μου αντιγράφω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει το πρωί. Κι είναι πάσανο ο φίλος, είναι πάσανο ο φίλος που φωνάζει. Έγραψα τέλεια, αλήθεια σου λέω. Ναι, καλά εσύ. Σάντι όμως. Τι Σάντι, δεν ήξερε τα θέματα. Η Μαριάννα παντρεύτηκε. Τώρα θα μου πεις γιατί σου τα λέω όλα αυτά. Γιατί σε αγαπάω. Τι κλειδιά είναι αυτά. Για να δω. Α, του σπιτιού μου είναι. Όχι, όχι, δεν θέλω να έρχομαι σε αυτό το σπίτι, αγάπη. Πάρτα, γιατί δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία. Θα θες να μπεις στο σπίτι και δεν θα μπορείς. Μα τι κάνεις εδώ. Δεν περίμενε. Να φύγουμε μαζί. Ας πάμε. Πού να πάμε, εγώ έλεγα να κοιμηθώ με τον Δημήτρη σήμερα. Να ξεπείσει. Αν το ήξερα, θα φόρεσα τη Δέσποινα να έρθει να κοιμηθεί μαζί μου. Γιατί θα πάθεις αν είσαι μόνη σου. Τι είναι αυτά τα κλειδιά. Τα κλειδιά του σπιτιού μου. Τι να τα κάνω, αφού έχει η Μαριάννα, εγώ δεν τα χρειάζομαι. Λοιπόν, να στα εξηγήσω από την αρχή. Η Σάντι θα μένει από πάνω. Και με χρειάζεται το πουλάκι μου. Επομένως, εγώ θα μένω εδώ. Ήρθα να σας πω ότι μετακομίζω. Πού μετακομίζετε? Από κάτω, φεύγουν τα παιδιά και έρχομαι εγώ. Δεν είναι δυνατόν να ξεσπιτωθούμε τώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Άμα τη πει τη Αλεξάνδρα κάτι στο μυαλό, τώρα δεν τη φεύγει. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Αν τη πούμε ότι το σπίτι έχει ποντίκια, ότι έχει κατσαρίδες, αν τη ρίξουμε από αυτές τις σαμπούλες που βρωμάνε να μην μπορεί να μπει μέσα. Δεν ξέρω, κορίτσια, κάτι πρέπει να σκεφτείτε. Δεν θα τα αντέξω αυτό. Αρχίσατε χωρίς εμένα. Είστε με τα καλά σας. Έχω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καλά, έχεις τρελαθεί τώρα. Εμένα με ξεσπιτώνει η τρελή η πεθερά μου. Και εγώ που την έχω συνέχεια στα πόδια μου, τι να πω. Είναι πάλι με την εγγονή της και πίνει καφέ. Δεν το ήξερα ότι έχει τέτοια ψύχωση με τη γιαγιά της μικρή. Και τι προτείνεις, να μας την επιστρέψεις. Να προστατευτώ. Δηλαδή να προστατευτούμε, κινδυνεύουμε. Φω, θα μου γεμίσει το σπίτι με βούτυρα, αλεύρια, ζάχαρες, κουλουράκια. Έλα, σκέψου κάτι, μάνα σου είναι και σένα. Εγώ παρετούμε. Όχι τόσο εύκολα, παρετήσαι. Θα τις αγοράσουμε έναν σκύλο. Θα τον λούζει, θα τον χτενίζει, θα τον βγάζει βόλτα. Τόσα πράγματα έχει να κάνει κανείς ένα σκύλο. Και τι νέος σκύλος, μωρέ, κούκλα. Πλέξιμο. Να τις πάρουμε μαλλί να πλέκει. Ναι, να τις πάρουμε και μία κοβαρίστρα. Πας καλά, κάτι πιο έξυπνο. Έχω μία ιδέα. Τι, τι. Μίλα, Χρυσόστομη. Να τις βρούμε γκόμενο. Ελάτε, είναι σοβαρό αυτό που λέω. Ωραία, λοιπόν, έχεις κάτι υπόψη σου, τίποτα από τα παλιά. Α, έναν από τους πρώτους της έρωτες. Θα ζει. Πώς τον λέγανε, μωρέ, αυτόν, τι ήτανε, ζαχαροπλάστης ήτανε. Τον κύριο Παντελή, λες, αυτός ήταν μια φορά και έναν καιρό. Τώρα ούτε που καταδέχεται να του πουλήσει κουλουράκια. Παιδιά, αυτή δεν είναι λύση. Να μην της δώσετε το σπίτι. Να ταμπουρωθείτε μέσα, να σας τραβάει και να μην βγαίνετε. Ναι. Βαστάτε Τούρκοι τα άρματα. Η Αλεξάνδρα το έχει δέσει. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξη. Μπορεί να βρούμε έναν καλό, έτσι να της αρέσει κιόλας. Ναι, αλλά αυτός ο καλός πρέπει να έχει κάλο στον εγκέφαλο για να του αρέσει η Αλεξάνδρα. Μόλις τον δει θα τον αρχίσει στις βρισιές. Για πρόσεξε πώς μιλάς για τη μάνα μου. Η μαμά του, αν της αρέσει κάποιος, γίνεται άλλος άνθρωπος. Αγαπησιάρα, τρυφερή, γλυκιά. Το έχω. Το έχω, παιδιά, το έχω! Θα τους γνωρίσουμε, ξέρεις ποιον. Θυμάσαι εκείνο το περιοδικό που είχε μια συνέντευξη ενός κουλουροβιομήχανου. Ναι. Αυτόν θα τους γνωρίσουμε. Πού έχω βάλει το περιοδικό, κάτσε να δεις τώρα. Το έβαλα. Λες να το πέταξε. Α, το πιο πιθανό. Να σκεφτούμε κάτι άλλο που να έχει περισσότερες πιθανότητες να υλοποιηθεί. Ναι. Γιατί πες, άντε και τον βρίσκουμε αυτόν. Θα της αρέσει. Α, της αρέσει, ναι. Για τα κουλούρια του είπε τα χειρότερα. Σιγά μη δεν έλεγε.
Παιδιά, το βρήκα! Μάτος. Δεν κακός. Είδες που αγχωνόσουν. Όλα πήγανε μια χαρά. Για το Σάκη δεν ξέρω. Καλά τώρα, δεν φάνηκε να έχει και κανένα πρόβλημα. Βέβαια δεν ξέρω, άμα μάθει ότι θα κάνουμε τον πάγκο εργασίες εδώ, πώς θα αντιδράσει. Μια χαρά θα αντιδράσει. Εσύ ξεσπιτώθηκες για να μας βοηθήσεις. Ο πάγκος είναι αναγκαίος εδώ. Θα κάνεις εσύ τα κουλουράκια σου και όταν λείπω εγώ θα προσέχεις και το μωρό. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Μόνο που αν είναι έτσι πρέπει να φωνάξουμε το μαραγκό να πάρει μέτρα για την κουζίνα. Κάν το, μην το πολύ σκέφτεσαι. Να σου πω, θα μας φτιάξεις κανένα φαγάκι. Δεν θα σας φτιάξω. Πού θες να φάμε, κάτω ή εδώ? Πάμε κάτω. Ναι. Πρώτα πιες το γάλα σου. Έλα, σβέστιο. Έλα. Γεια σας. Λέγομαι Αλεξάνδρα Οικονόμου. Και είμαι παρασκευάστρια. Ναι, κυρία Οικονόμου, σας ακούω. Τι θα θέλατε? Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνετε ραντεβού με παρασκευαστές? Βεβαίως, είστε ίδια. Μάλιστα, είμαι παρασκευάστρια εδώ και 12 χρόνια. Φτιάχνω κουλουράκι και τα δίνω σε ζαχαροπλαστεία. Με μεγάλη επιτυχία. Αύριο και την Παρασκευή βλέπουμε τους παρασκευαστές. Πότε σας βολεύει? Αύριο. Αύριο γύρω στις 12 σας περιμένουμε. Πολύ ωραία. Θα γνωρίσω μήπως και τον κύριο Αργύρη Μελά. Εννοείται, κυρία Οικονόμου. Το μικρό σας όνομα? Αλεξάνδρα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πώς ήμουνα? And the Oscar goes to my love. Ελπίζω να με καταλάβανε. Η γραμματέας είναι δυνατόν, σιγά μην κατάλαβε. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω γιατί παίζουμε να καιγόμαστε. Άντε και πήγε, τι θα γίνει δηλαδή? Θα γνωριστούνε και θα ρωτευτούνε? Είστε με τα καλά σας, για την Αλεξάνδρα μιλάμε. Μπορείς να σταματήσεις να είσαι αρνητικός? Αν πάμε έτσι δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Το σχέδιο είναι πάρα πολύ καλό. Και στην τελική ανάλυση και να μην ερωτευτούν ακόμα με την Αλεξάνδρα, μπορεί να κλείσουν μια μεγάλη δουλειά, να βγάλουμε πολλά λεφτά και έτσι η Αλεξάνδρα να σταματήσει να ασχολείται μαζί σας. Ελπίζω να μην του πει ότι να πέσει τα κουλουράκια του. Εντάξει, είπαμε, η Αλεξάνδρα είναι τρελή, αλλά όχι και... Μην μιλάς έτσι για τη μαμά. Συγγνώμη. Άλλο θέμα, άλλο θέμα. Αχ, παιδιά, έχω πάρα μα πάρα πολύ άγχος για τους βαθμούς. Πότε βγαίνουν οι βαθμοί? Σε καμιά εβδομάδα, υπομονή. Γεια σας. Τι θα γίνει σε καμιά εβδομάδα? Θα βγουν οι βαθμοί για το πανεπιστήμιο. Ναι, μαμά, ναι. Κάθισε. Σε πήραν από το γραφείο του Αργύρη Μελά. Έχει βιομηχανία με κουλούρια. Ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός? Αυτός. Τον είχες δει την προηγούμενη εβδομάδα και σου είχε φανεί και συμπαθητικός. Τι ήθελε? Ωραίος άντρας, ε. Τι μας νοιάζει, ρε Σάκη, θα τον παντρευτούμε? Καλά λέει. Καλά, καμιά φορά δεν ξέρεις, είναι και μόνος του άνθρωπος, το λέει και στη συνέντευξη. Να σ' αηδιές. Λοιπόν, λέγε, τι ήθελε αυτός ο κύριος Μελάς? Πήρε η γραμματέας του τηλέφωνο, εγώ το σήκωσα, και είπε ότι αύριο στις 12 έχετε ραντεβού και πρέπει να πας. Θα πας? Φυσικά και θα πάει. Είναι δυνατόν να το στήσει τον άνθρωπο? Είμαι και ωραίος. Το είπα. Σε θέλει για δουλειά. Θα πας? Θα πάω, αφού είναι για δουλειά. Τι να κάνω? Αν και ξέρω πολύ καλά τι θέλει. Τι? Τι? Δοκίμασε τα κουλουράκια μου, ξετρελάθηκε και θέλει τη συνταγή. Αλλά σιγά μην του τη δώσω. Και θα πάω να του το πω και κατάμουτρα. Όχι, αν είναι να σου δώσει 20% επί των πωλήσεων, να δεχτείς γιατί είναι πολύ καλή συμφωνία και θα βγάλουμε αρκετά λεφτά και θα ζήσουμε πολύ ωραία σαν άνθρωποι. Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ. Αν μου είναι συμπαθής, μπορεί να του δώσω τη μισή συνταγή και την άλλη. Ας ψάχνετε. Κομμωτήριο να πας? Γιατί πάω κομμωτήριο? Θα τα ξάσω λίγο από μόνη, θα τα φουσκώσω και θα πάω. Σιγά τώρα μην ξοδευόμαστε. Εντάξει, άστο, θα τα φτιάξω εγώ. Ωραία, λοιπόν, εγώ επειδή έχω μετακόμιση πάω να μαζέψω. Εσύ πότε σκοπεύεις να μαζέψεις? Εγώ θα... Καλά, καθίστε πρώτα να μπείτε, να δείτε σας αρέσει. Αν και δεν νομίζω, μαύρες ώρες θα περάσετε εκεί μέσα. Τις είπες για τα ποντίκια? Αμάν, βρε θεία, μη φεύγεις. Κάτσε εδώ πέρα, θα μείνει και το σπίτι μόνο του, θα είμαι κι εγώ μόνη. Εγώ οφείλω να σου πω ότι το σπίτι καταραίει. Κι εγώ καταραίω, αλλά άσχετο τώρα. Λοιπόν, εγώ πάω γιατί έχω μετακόμιση και πρέπει να μαζέψω. Και αν δεν μαζέψεις και εσύ να τελειώνει. Κάτσε, βρε μαμάκα μου τώρα, πού να πηγαίνω, ερχόμαστε. Κάτσε, είμαστε... παιδάκι μου. Κάτσε, αγάπη μου, για να μαζέψω τα πράγματα. Μα θα κουραστείς τώρα. Τι να κάνω τώρα, Τι έγινε, τι έχεις? Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε αμέσως μια λύση. Αλλιώς θα μου στρίψει. Για ποιο πράγμα μιλάς, δεν καταλαβαίνω. Για τη γιαγιά σου.
Ετοιμάζει τα πράγματά της τώρα και έρχεται. Δεν μπορώ να την έχω συνέχεια στα πόδια μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσω έτσι. Είσαι αχάριστος. Η γιαγιά μου ξεσπιτώθηκε για να μας βοηθήσει και εσύ αντί να πεις ευχαριστώ, κάνεις και μούτρα. Μα δεν θέλω να ξεσπιτωθεί. Δεν θέλω να μου κάνει χάρη. Δεν θέλω να τριγυρνάει και να ψάχνει τα πράγματά μου. Δεν θέλω να μου μαγειρεύει. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω όμως εγώ και στο είπα από την πρώτη στιγμή. Εγώ θέλω να ζήσω με τους δικούς μου. Και εγώ τι είμαι δηλαδή. Δεν είμαι δικός σου. Φυσικά και είσαι. Αλλά όπως και να έχει, άλλο εσύ, άλλο η γιαγιά μου. Εντάξει. Αποφάσισε λοιπόν με ποιους θέλεις να ζήσεις. Με τη μαμά σου και τη γιαγιά σου ή με μένα. Είναι απλό το ζήτημα. Γιατί πρέπει να διαλέξω, δεν μπορώ και με τους τρεις. Έχει μου μιλάς. Άντε. Μαμά σου λέω είναι λάθος, δεν πρέπει να πας. Με έχει ζαλίσει την μπάρλα, το κατάλαβες? Από την ώρα που φύγαν οι άλλοι συνέχεια μπουρ μέσα στο κεφάλι μου. Μα αφού δεν είναι σωστό. Είναι σωστό, μπορώ και κρίνω. Το παιδί με χρειάζεται, με έχει ανάγκη, πρέπει να πάω. Το παιδί έχει και άντρα, δεν είναι μόνη της. Ποιον άντρα μωρέ, αυτό το βρωμιάρι. Θα κλαίει το παιδί, θα θέλει άλλαγμα το μωρό εκεί πέρα και αυτοί θα κάνουν να το κοιτάνε σαν χαζί. Καλά θα κάνουν να μην ανακατεύεσαι. Τέλος πάντων, σταμάτα, ορίστε μας. Η Σάντι θέλει να πάω μαζί της. Λοιπόν, αφού με θέλει, θα πάω τελεία και παύλα. Θα με πας ή να πάρω το λεωφορείο. Θα σε πάω, να τα κουβαλήσω όλα αυτά. Εντάξει, τότε μη συζητάς, πήγαινε με. Γιαγιά, είσαι έτοιμη? Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνω? Ήρθα να δω αν θα φύγει σίγουρα. Τα ακούς? Τα ακούω να λες. Ναι, μωρό μου, έτοιμη είναι. Όλα έτοιμα είναι. Πάμε μέσα να σου πω δύο κουβεντούλες. Να έρθω κι εγώ να ακούσω τις κουβεντούλες. Όχι. Εσύ θα καθίσεις εδώ να προσέχεις τα πράγματά σου. Ακούω, τι θες? Η γιαγιά σου δεν πρέπει να έρθει να μείνει μαζί σου. Πρέπει να μείνει εδώ. Γιατί, για να μην μετακομίσω ο Δημήτρης? Όχι, για άλλους λόγους. Μπορώ να τους ακούσω. Γιατί δεν πρέπει να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι. Ο Σάκης δεν τη θέλει. Το Σάκη θα τον κανονίσω εγώ. Εντάξει, μπορεί να μην τη θέλει τώρα. Αργότερα όμως θα τη θέλει σίγουρα. Εξάλλου η γιαγιά δεν είναι καμιά κατίνα. Δεν θα μπερδεύεται στις δουλειές του. Για τη γιαγιά σου μιλάμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ τη γιαγιά μου τη θέλω γιατί δεν θέλω να είμαι μόνη μου. Και ξέρω γιατί μου τα λες όλα αυτά. Εγώ ενδιαφέρομαι για τη σχέση σου. Όχι, ενδιαφέρεσαι για τη δική σου σχέση και για να μην ξεβολευτεί ο αντρούλης σου και μετακομίζει. Λάθος κάνεις. Ο Δημήτρης δέχτηκε να έρθει να μείνει εδώ. Με δυσκολία βέβαια, αλλά δέχτηκε. Πολύ ωραία τότε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έρθετε εδώ που θα είστε και πιο άνετα. Άντε για τώρα. Έλα, μωρό μου, για πες. Δεν έχω να σου πω τίποτα, μάζεψέ τα και έλα. Τι εννοείς, τζίφος, δεν κατάφερες να την πείσεις? Όχι, εγώ το ήξερα, εσείς δεν το ξέρατε. Δεν μπορούσα να την πείσω. Αυτή η γυναίκα δεν πείθεται με τίποτα. Δηλαδή έρχεται, αυτό ήτανε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το ξέρω, σου ζητάω συγγνώμη, νιώθω πολύ άσχημα, αλλά άμα θέλεις διώξ' την. Θα δούμε, μετά τι θα κάνουμε. Τι λες τώρα, να γίνω εγώ μπίλες με την πεθερά μου για ένα σπίτι? Θα στενοχωρήσω τη γυναίκα μου. Δεν στενοχωριέμαι, αλλά άμα την πιάσει γίνεται στραβόξυλο. Αυτό όμως είναι πολύ βαρύ. Καλά, καταλαβαίνω. Λοιπόν, μαζεύω 2-3 ρούχα και σου έρχομαι. Και μην ανησυχείς, κάποια στιγμή θα βαρεθεί και θα γυρίσει σπίτι της. Τα συλληπιτήριά μου. Εγώ τα μαζεύω και φεύγω. Τι λες, ρε, πού πας? Στο σπίτι της γυναίκας μου. Και νομίζω καταλαβαίνεις το λόγο. Μη μου πεις. Όχι, ρε γαμώ, το έρχεται. Ναι, κουράγιο, φίλε, κουράγιο. Δεν ήθελα να έρθει. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το πολύ, άμα θέλεις να έρθεις να σε φιλοξενήσουμε στο σπίτι της γυναίκας. Η Αλεξάνδρα έρχεται, ο Σάκης φεύγει. Δεν πρόκειται να περάσει έτσι αυτό. Πού να βρει να παρκάρει εδώ πέρα, τι περιοχή είναι αυτή? Μας άφησε με τα πράγματα εδώ να περιμένουμε. Άστα, θα πω στο Σάκη να μας βοηθήσει. Αν είναι πάνω. Αν δεν είναι, θα πω στο Δημήτρη. Κάποιος θα είναι. Εντάξει, ανέβα και φυλάω εγώ τα πράγματα. Αχ, βρε γιαγιά μου, θυσία κάνεις τώρα, σε ταλαιπωρώ, ε. Άντε, βρε, ζω. Τι θυσία, καμιά θυσία δεν κάνω. Ευκαιρία να αλλάξω και τον αέρα μου. Ναι, αλλά εσύ έλεγες ότι δεν θες να φύγεις ποτέ από εκεί. Καλά, σε τι έλεγα τώρα. Είχα βαρεθεί πια. Ξέρεις πόσα χρόνια ζούσα σε εκείνο το σπίτι. Ευκαιρία για μια αλλαγή. Άντε, πήγαινε πάνω και κάθομαι εγώ εδώ με τα πράγματα. Τι να σου κάνω, αγόρι μου, ήσουν άτυχος, πολύ άτυχος. Δεν ήταν και ο Σάκης εδώ, βλέπεις να σε βοηθήσει και έτσι τα φορτώθηκες μόνος. Ναι, πράγματι άτυχος. Καλά καημένε, δυο ρόφους ανέβηκες.
Η ατυχία ήταν ότι κόπηκε το ρεύμα. Και έτσι δεν είχαμε σανσέρ. Αλλά πού ζούμε? Στην Ελλάδα ζούμε, όχι στην Ελβετία. Μέση μου. Δεν έχει ανάγκη. Ναι, δεν παθαίνει τίποτα η μέση του, θα σου περάσει. Δεν μου λες, άρχισε να μαζεύει τα πράγματά σου. Κάτι αναγκαία πήρα. Τα υπόλοιπα θα τα πάρω σιγά σιγά. Δεν πιστεύω να στεναχωριέσαι. Αφήνει αυτό το αχούρι για να πα σε ένα πραγματικό σπίτι. Τι λέω σπίτι? Σπιταρό να σα άφησα. Και ήρθα εδώ πέρα. Που ούτε μια ντουλάπα δεν βλέπω να βάλω τα ρούχα μου μέσα. Ναι, μην ανησυχείτε, δεν θα είναι για μόνιμα. Ελπίζω. Κι εγώ το ελπίζω. Αλλά σε τι σε νοιάζει, στο Λονδίνο δεν φεύγει? Ναι, αλλά μπορεί να συμβεί κάτι και να γυρίσω νωρίς, ποτέ δεν ξέρετε. Να μην έχω ένα σπίτι να μείνω. Όχι, δεν έχει σπίτι να μείνει. Το δικό μου το σπίτι. Το σπιτάκι μου το ωραίο. Σα το δίνω. Θα μείνει εσύ εκεί μαζί με την κόρη μου. Και θα με ευγνωμονείτε κιόλα. Ναι, από τη μία πλευρά έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη εδώ πέρα είναι ο προσωπικό μου χώρο. Καταλαβαίνετε. Αν σου πω, αγόρι μου. Από τη στιγμή που παντρεύεται ο άνθρωπο, η ζωή του και ο προσωπικό του χώρο είναι η οικογένειά του. Κατάλαβε? Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο σχεδιάζαμε με τη Μαριάννα, αφού παντρευτούμε να έρθουμε να μείνουμε εδώ. Αλλά αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. Έτσι γίνεται, αγάπη μου. Οι μεγαλύτεροι πάντα θυσιάζονται χάρη των μικροτέρων που θα έρθουν. Και εσύ που είσαι τόσο καλό παιδί, θα τα καταφέρεις. Μη συνεχίζετε, κατάλαβα. Θα θυσιαστώ πρώτος. Να βαριέμαι. Αχουλάκι μου. Έχει κλειδιά του σπιτιού μου. Συγγνώμη, έχετε κλειδιά του σπιτιού μου? Ναι, γιατί πώς κάνεις έτσι? Πειράζει που έχω κλειδιά του σπιτιού. Δηλαδή, αν κάναμε κάτι και μπαίνατε έτσι, τι θα γινότανε? Τι να κάνατε δηλαδή? Τι να κάναμε? Να κάναμε έρωτα. Δηλαδή, είναι τόσο απίθανο, τόσο παράλογο. Σ' ακούμε, τι φωνάζεις? Σιγά μην κάνατε έρωτα. Αυτά είναι για άλλες ώρες, αγάπη. Τέλος πάντων, τα κλειδιά δεν τα έκλεψα, μου τα δώσατε. Όχι εγώ. Τα έδωσα εγώ. Και μην προσβάλλεις τη γιαγιά μου, γιατί έχει γίνει χίλια κομμάτια για να μας εξυπηρετήσει. Άκου σου πω. Αν νιώθεις ανασφάλεια, να στα δώσω τα κλειδιά. Ορίστε, πάρτε. Όχι, γιαγιά μου, κράτα τα. Όχι, να με στα δώσει. Πριτς! Θα στα δώσω τα κλειδιά. Και για συγκεκριμένους λόγους, μάλιστα. Πρώτον, γιατί μπορεί να πάθει σάντι μου κάτι. Να πρέπει να ανέβω επάνω. Το μωρό θα κλαίει, θα πρέπει να ανέβω επάνω. Θα θέλει να αλλάξει, θα ανέβω επάνω. Θα θέλει να φάει, θα πρέπει να ανέβω επάνω. Η σάντι μου θα θέλει να βγει έξω, θα πρέπει να ανέβω επάνω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα έρχεστε συνέχεια πάνω. Γιατί να έρχεστε? Δεν μένετε εδώ μια και καλή. Πρόσεξε. Μιλές πράγματα για τα οποία θα μετανιώσεις αργότερα. Φεύγω, πάω μια βόλτα γιατί. Πολύ νευρικός. Τελείως ακατάλληλος να μεγαλώσει παιδί. Ευτυχώς που ήρθα, μωράκι. Μια βότκα σκέτη. Τι έχει το αγόρι μας? Μπορώ να σκάσω. Είμαι έξαλλος, έξαλλος. Πες μας, τι έγινε, πού είναι η Σάντι? Με αυτήν είμαι έξαλλος. Δεν παίζεται το κορίτσι. Ναι, θα μας πεις τι έγινε, για να συμπάσχουμε. Με δύο λόγια. Δεν με γουστάρει η κοπέλα, τελείωσε. Δεν με θέλει, ρε παιδί μου, πώς το λένε? Το λένε να ηρεμήσεις λίγο και μετά βγάζεις συμπεράσματα. Ναι, τώρα την αδικείς. Μην μου λες ότι την αδικώ, γιατί έχω κάνει τα πάντα για αυτήν. Βάλε μου σε παρακαλώ, Ελένη. Μέχρι και χιλόπιτα έφυγα εξαιτίας της. Ναι, θα μας πεις όμως τι έγινε. Παιδί μου προτιμάει να κάνει παρέα με τη γιαγιά της, με τους φίλους της. Δεν θέλει να είναι μαζί μου. Στο σπίτι το μεσημέρι δεν ανταλλάξαμε ούτε μια κουβέντα. Μίλησε στο τηλέφωνο με την Έλσα καμιά ώρα και μετά πάλι μούγκα. Ναι, νάζια σου κάνει, δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Βρε, ποια νάζια που μόλις ήρθε η γιαγιά της έλαμψε ολόκληρη, λες και ήρθε ο σωτήρας της. Δίκιο έχει τώρα, η Σάντι έχει ένα κολληματάκι με τη γιαγιά της. Το παίζει άνετη και φρύα, αλλά εμένα να ρωτήσεις τι τραβάω. Ρώταμε. Άνοιξε με δικά της κλειδιά. Αυτό που σας λέω, η Αλεξάνδρα έχει κλειδιά του σπιτιού μου. Του σπιτιού μου! Ναι, εντάξει, και το δικό μου σπιτιού έχει κλειδιά η Αλεξάνδρα. Πώς κάνεις έτσι? Ναι, αλλά εγώ μένω εκεί. Ζω στο σπίτι. Και θέλω να κάνω τι γουστάρω. Θέλω να μην γυμνώσει, ρε παιδί μου. Και δεν μπορώ, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει μέσα. Εντάξει, μπορεί να έτυχε και να την άνοιξαν και δεν το ορκίζω. Μην ορκίζεσαι. Γιατί μπήκε έτσι. Άνοιξε με τα κλειδάκια τη και τσουπ, εμφανίστηκε μπροστά ο Χουντίνι. Ναι, αυτό είναι αγένεια όμως, έτσι. Μην πίνεις τώρα. Θα βρούμε μία λύση. Αν και δεν νομίζω ότι θα βρούμε, αλλά δεν χρειάζεται να. Δεν θα γίνεις κι αλκοολικός. Με χάλια, χάλια. Ναι, αλλά άμα πίνεις θα γίνεις χειρότερα. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα με κάνει ντάι για Αλεξάνδρα? Βάλε μου άλλο ένα. Μην του βάλεις. Βάλε μου, σε παρακαλώ. Μην του βάλεις. Όχι, βάλε. Μην του βάλεις. Βάλε.
Έλα ρε παιδιά, πάλι στη φυλακή μπήκα. Κάτσε μερικούς γύρους μέσα να συνέλθεις. Εκτός αν βρεις καμιά κάρτα και βγεις. Θα μου πουλήσει κανείς την κάρτα του. Εγώ 80 ευρώ. Τι 80 ευρώ, βρε γιαγιά, αυτό είναι σκροκέρδια, 50 κάνει. Τι λες, πουλάκι μου, 80, χρειάζομαι 80 θα μου δώσει. Λοιπόν, 80 και άμα θέλει. Ναι, θα την πάρω για 60. Είσαι πολύ μικρός αγοράκι μου να κάνεις παζάρια μαζί μου. Λοιπόν, 80 και άμα θέλεις. Καλά. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Πέσατε πάνω στα σπιτάκια μου και μου πληρώνετε 250 ευρώ. Τι νοικιάζεις καλέ εσύ. Κάνα παλάτι και ζητάς 250 ευρώ. 230 και πολλά σου. Ρε γιαγιά, γιατί κλέβεις, ολόκληρη περιουσία έχεις κάνει. Και όπου να είναι πρέπει να πηγαίνω και θα με κράξει η μάνα μου. Θα σε πάω εγώ σπίτι. Ο προκομμένος δεν γύρισε ακόμα. Ναι, το παρατήρησα. Το συνηθίζει αυτό. Όχι, πρώτη φορά το κάνει. Μήπως πρέπει να ανησυχήσουμε. Δεν νομίζω. Δεν ξέρεις που είναι. Όχι, δεν ξέρω. Τον παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Βρόντιξε την πόρτα και έφυγε θυμωμένος. Ξίδι! Επαναλαμβάνω. Μήπως πρέπει να ανησυχήσουμε. Αυτός πρέπει να ανησυχήσει, αγάπη μου. Γιατί του βουτήξω την περμανάντ και θα του την ισιώσω. Έλα. Πάω. Ήπια λίγο, Ήπια, το είπαμε. Δεν θα πάω. Στο κρεβάτι σου θα πας. Και θα πάω πάνω και θα τους δείξω. Καλά, άλλη μέρα, τους δείχνεις. Όχι, όχι, τώρα, είμαι μια χαρά. Θα δω την Αλεξάνδρα και θα της θα ψάλω ένα κεράκι. Η ψαλμή είναι ειδικότητά της, άστο καλύτερα. Εγώ προτείνω να πας να ρίξεις έναν υπνάκο και μόλις καθαρίσει αυτό εδώ πέρα, σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Όχι, τώρα, θέλω να με δουν. Γιατί εγώ την αγαπάω. Α, καλά. Μαζί μας θα μείνει απόψε. Α, ναι, πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα κοιμηθεί σπίτι μας και πάω να τους τα λες. Είμαι μια χαρά. Θα δουν το ζάκι αλλιώς. Χάλια είναι, τον λυπάμαι. Δεν θα ήθελα να μου συνθήσεις. Αγαπάω. Τελευταίος γύρος και έφυγα. Μα, τι χρατσα χρουτσά είναι αυτό που ακούγεται. Κλεφτής. Φέρε εδώ. Θα κάνω το καθήκον μου ως άντρας και θα πάω εγώ. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Κάτσε το μωρή παλικάρο. Έχουμε τον άντρα εδώ πέρα. Κάτσε. Προσέξτε. Λες να είναι ποντίκια. Μόνο ότι έχει ποντίκια, αλλά πίστεψα ότι μου το έφερε για να μην έρθω εδώ πέρα. Εσύ ήσουν να βρε κοπρίτη και μας κατατρώμαξες. Εγώ. Και είσαι και μεθυσμένος, δεν τρέπεσαι. Εσύ φθες. Εμείς φεύγουμε, γεια σας. Ναι, σαν τα λέμε άλλοι. Καληνύχτα σας. Λέμε τώρα. Εσύ φθες. Εγώ φταίω, θα φύγει για να και βρωμάς. Εγώ φταίω. Θα πάρω ρε την εγγονή μου και το δισεγγονό μου και δεν τους ξαναδεί στα μάτια σου. Ίσα. Ναι, καλά, η συνέχεια αύριο, αλλά πάμε αγάπη, θα γεμιθείς απόψε μαζί μου. Εννοείται ότι θα έρθω μαζί σου. Σιγά μην κάτσω εδώ να πάθω τίποτα από τις αναθυμιάσεις. Βίς, θέλω να μιλήσουμε. Στην κατάσταση που είσαι, ξεμέθησε πρώτα και μετά τα λέμε. Πήγαινε. Με δεν πλησιάζεις και βρωμό κοπάτσι την όπλα. Ένα σπίρτο να σου πετάξει. Πού είναι ένα. Πού είναι τα σπίρτα. Θα να την αχτίσω ολόκληρο, ρε. Δε κραγείς. Έλα. Να. Εσύ φταίς. Μην τρως τα νυχάκια σου. Άντε, κοιμήσου κι εσύ είναι αργά. Άντε, μπράβο. Ανησυχώ. Δεν ακούγεται τίποτα. Λες να πέθανε. Άντε, καλέ. Σε λίγο θα ακούσει το ροχαλιτό του. Μια χαρά είναι αυτός. Άντε, κοιμήσου κι εσύ. Τώρα γιατί ήπιε τόσο πολύ. Αυτός δεν έπινε ποτέ. Από το άγχος που θα γίνει πατέρας. Έτσι παθαίνουν όλοι οι άντρες. Α, σοβαρά. Αυτός επέμενε να κρατήσουμε το παιδί. Γι' αυτό πρέπει να είσαι πολύ σκληρή απέναντί του. Για να μην το ξανακάνει. Άντε, κοιμήσου τώρα εσύ. Και αύριο όλα θα είναι μια χαρά. Πώς θα γίνει αυτό. Όπως γίνεται πάντα. Η γιαγιούλα είναι εδώ. Θα πάρω τη μαμά τηλέφωνο. Όχι. Τι τρελή. Θα έρθει εδώ πέρα η Μαριάννα. Μέσα στη νύχτα θα μαλώσει με το σάκι, θα γίνουν κουλουβάχατα και άσε τώρα. Λοιπόν, άντε, κοιμήσου και αύριο ξημερώνει μια νέα μέρα. Άντε, μαράκι μου, άντε. Μπράβο το παιδάκι μου, έτσι. Δεν μπορώ να ησυχάσω, θέλω να σου πάρω τηλέφωνο. Έλα, μωρό μου, θα τα βρούνε μόνοι τους. Πώς θα τα βρούνε, μωρέ, ο Σάκης είναι λιώμα. Δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Άμα τον δει η Αλεξάνδρα, θα τον κάνει κομματάκια.
Αν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, θα σε πάρει τηλέφωνο η Σάντι. Μην ανησυχείς. Έχεις δίκιο. Άντε, καληνύχτα. Το ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Τι είπες? Λέω, το ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Το φαντάζομαι. Σκεφτόμουν το Λονδίνο τώρα. Τι ρούχα θα πάρεις, τι καιρό έχει? Όχι, βρε χαζί. Σκεφτόμουν ότι ίσως δεν χρειάζεται να φύγω ακόμα. Πλάκα μου κάνεις. Ναι, μωρέ, δεν ξεκινάνε ακόμα τα μαθήματα. Δεν θέλω να φύγω από τώρα. Μα εσύ δεν ξέρεις ούτε καν που είναι η εστία. Δεν πρέπει να τακτοποιηθείς πρώτα πριν ξεκινήσεις τα μαθήματα. Εντάξει, μία σκέψη σου είπα κι εγώ. Πρέπει να πας, μου το υποσχέθηκες. Εντάξει, απλά προσπαθούσα να κερδίσω λίγες μέρες ακόμα κοντά σου. Άντε, καλή νύχτα. Σιγά, μωρή μου, τα τραβάς, θα μου τα ξεριζώσεις. Μπρος στα κάλλη την οπόνα σε έλεγε η μάνα μου. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είμαι καλονή που θα πάω στο Μελά. Τι θα πει γιατί ο άνθρωπος πρέπει να σε δει και να εντυπωσιαστεί. Να είσαι όμορφη, να κλείσει καλή συμφωνία. Τι λες, μωρή, και εσύ? Πρέπει να κλείσω καλή συμφωνία. Εγώ την καλή συμφωνία την κλείσω με το ταλέντο μου. Εγώ ταλέντο εγώ. Εγώ πιάνω το απλό αλεύρι και βγάζω θεϊκά παρασκευάσματα. Κοίτα να το πουλήσεις ακριβά αυτό το ταλέντο, γιατί βαρέθηκα να βγάζω 700 ευρώ το μήνα. Ακού, χρυσό μου. Είσαι της γενιάς των 700 ευρώ. Με αυτά θα περνάς, πάρ' το απόφαση. Καλά, δεν τρέπεσαι? Τόσα χρόνια σου δουλεύω, θέλω αύξηση. Λοιπόν, θα πας στον άνθρωπο και θα κλείσεις μία συμφωνία εφόρου ζωής με ποσοστά, θα του πουλήσεις τη συνταγή της βανίλιας και αυτός θα σου δίνει κάθε μήνα τα κέρδη. Τι λες, μωρ, τρελάθηκες τελείως, που θα δώσω εγώ τη συνταγή της βανίλιας? Για να τη δώσω εγώ τη συνταγή της βανίλιας πρέπει να παρακαλάει γονατιστός και να με σκεπάσει με χρυσάφι. Έλα μη μου τα τραβάρθαρα συνέχεια, δεν μπορώ, ενοχλούμε. Δεν έχεις τίποτα να μου πεις? Όχι, εσύ έχεις? Πλάκα μου κάνεις. Ήρθες μέσα στο σπίτι τύφλα μπροστά στη γιαγιά μου και με ρωτάς? Ούτε που με νοιάζει για τη γιαγιά σου. Δεν διάλεξα να μείνω τη γιαγιά σου. Με σένα ήθελα να μείνω, αλλά αυτό μάλλον αδύνατον είναι. Από τη στιγμή που έχει τα κλειδιά και μπαίνει μέσα, όποτε της κάνει κέφι. Ας μπαίνω, βγαίνει. Εγώ αισθάνομαι σιγουριά όταν τη βλέπω. Πάλι η γιαγιά σου είναι, αλλά ξέχασα, έχει κλειδιά. Εδώ θα το φτιάξουμε. Ποιος είναι ο κύριος, τι θέλετε? Για τον πάγκο ήρθα. Ποιο πάγκο, τι λέει ο άνθρωπος? Θα σου εξηγήσω. Θα φτιάξουμε εδώ ένα πάγκο εργασίας, γιατί στην κουζίνα δεν χωράει. Όχι πολύ μεγάλο. Τι με κοιτάς έτσι? Πάγκο εργασίας εδώ μέσα? Δεν είμαι μάγειρας. Δεν είναι για σένα ο πάγκος. Αλλά για ποιον είναι για σένα? Θα ασχοληθείς με τη μαγειρική? Για τη γιαγιά μου είναι. Τι πράγμα? Χρειάζεται ένα πάγκο εργασίας για να δουλεύει. Όχι. Δηλαδή όχι. Πώς να το πω αλλιώς, όχι! Λαράκι, να μην μετρήσω τελικά. Να μετρήσετε. Όχι, να μην μετρήσεις. Πού πάτε, κύριε, μετρήσατε? Ας τον άνθρωπο να φύγει να πάει στη δουλειά του, εδώ μέσα χάνει τον χρόνο του. Παιδιά, να μην μπω ανάμεσα στο ζευγάρι. Βρείτε τα, αποφασίστε τα και με ξαναφωνάζετε. Γεια σας. Γεια σας. Γιατί τον έδιωξε τον άνθρωπο? Ξέρεις πόσο καιρό παλεύει να του κλείσει ραντεβού? Χωρίς να με ρωτήσει. Θα μ' αλλάξει όλο το σπίτι και εγώ πότε θα το μάθω? Ποτέ! Θα σου το έλεγα, απλώς δεν το θυμήθηκα. Δεν το θυμήθηκα, λέει. Σαντί, πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Εσύ θέλεις? Θέλεις επιτέλους να μείνουμε μόνοι μας? Όχι. Στην κατάσταση που είμαι θέλω και τη γιαγιά μου μαζί. Μα έχεις εμένα. Εγώ τι είμαι? Θέλω κι αυτή. Ξέρει περισσότερα πράγματα από σένα για τα παιδιά. Εντάξει λοιπόν, μείνε μαζί της. Θα φύγω εγώ. Πού θα πας? Όπου θέλω. Πήγαινε. Κι αν είναι ωραία, μην γυρίσεις. Σαντί, μη με εκνευρίζεις, γιατί θα φύγω στα αλήθεια. Τι μου λες? Φύγε. Ωραία λοιπόν. Φεύγω. Σκασίλα μου, φύγε. Γι' αυτό το έκανα. Έλα, με φεύγεις, κάτσε άραξε λίγο. Σε
Σε λίγο έχει ραντεβού η Αλεξάνδρα. Με το Μελά. Τι λες να γίνει. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά επειδή ξέρω λίγο την Αλεξάνδρα πια, χλωμό το βλέπω. Γιατί μου πες αυτό χθες βράδυ για το Λονδίνο. Γιατί δεν θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει τώρα η πανεπιστημιακή καριέρα. Εμένα όμως με ενδιαφέρει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όχι, το σημαντικό είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και γι' αυτό δεν θέλω να πάω. Ούτε εγώ θέλω να πας, αλλά πρέπει. Τι θα πει πρέπει τώρα, ρε Μαριάννα μου. Όλη μας η ζωή είναι γεμάτη πρέπει. Θα δούμε. Δεν θα δούμε, θα πας. Ωραία λοιπόν, αφού αυτό θες ακούσεις, θα πάω. Κύριε Μελά, η κυρία Αλεξάνδρα Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Κι εγώ, κύριε Μελά. Τι κάνετε. Καθίστε. Ευχαριστώ. Σας ακούω. Όχι, εγώ σας ακούω. Δεν καταλάβατε. Εσείς με ζητήσατε, εγώ σας ακούω. Τι με θέλετε. Εσείς πήρατε τηλέφωνο και ζητήσατε να με δείτε. Δέχτηκα και ορίστε. Σας ακούω. Τι με θέλετε. Κύριε Μελά, εσείς με πήρατε τηλέφωνο. Εγώ γιατί να σας πάρω τηλέφωνο, κυρία Οικονόμου. Γιατί κάτι θα θέλετε. Μάλλον εσείς κάτι με θέλετε. Δεν μου λέτε τι με θέλετε και αρχίζουν και μου μπαίνουν υποψίες. Σαν τι είδους υποψίες. Α, σας παρακαλώ. Καλύτερα να μου πείτε ευθέως τι με θέλετε. Αυτό το κουτάκι που βλέπεις είναι γεμάτο μικρά θαύματα. Φτιάχνω τα ωραιότερα κουλούρια στην Ελλάδα. Λοιπόν, πώς πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να σε θέλω εγώ. Μα εσείς με πήρατε τηλέφωνο. Για χιλιοστή φορά σου λέω, δεν σε πήρα. Έστω. Έστω. Αλλά πόσο θα περιμένω για να μου πείτε τι με θέλετε. Για πάντα. Με ζήτησες γιατί θες να αναβαθμίσεις τα βρωμακουλουρά σου. Αλλά εγώ είμαι αυθεντική, ενώ εσύ είσαι βιομηχανοποιημένος. Εγώ βάζω φρέσκο βουτυράκι και μου σκοβολάει ο τόπος και εσύ ταπίζεις στο λίπος. Εγώ είμαι η ποιότητα και εσύ είσαι το φασόν. Και κινέζικο μάλιστα. Όχι, 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 σιγά. Πρώτα παίρνεις τηλέφωνο και παρακαλάς για ραντεβού μαζί μου και μετά μας βρίζεις και από πάνω. Για δοκίμασε ένα κουλουράκι. Ένα μόνο, γιατί τα άλλα θα τα πάρω πίσω. Και μετά θα δούμε ποιος παρακαλάει ποιον. Στάσου, μη φεύγεις. Σιγά μη κάτσω. Κινέζε, φασονατζή. Έλα. Δεν καταλαβαίνω ότι τι θες τη γιαγιά σου μέσα στα πόδια σου. Τι θέλω. Να μου μαγειρεύει, να με φροντίζει, να με βοηθάει στο σπίτι. Λίγα είναι αυτά. Είσαι πολύ κακομαθημένη πάντως. Καλά κάνω. Άμα το πας έτσι είναι όλη η Ελλάδα. Και τι θα κάνεις τώρα με το Σάκη. Τίποτα, δεν ξέρω. Πιστεύω κάποια στιγμή να του περάσει. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να τον ψάξω. Δεν καταλαβαίνεις, ήταν πολύ χοντρό αυτό που έκανες. Να δει το μαραγκό στο σπίτι του χωρίς να ξέρει γιατί. Σιγά μωρέ που ήταν χοντρό. Απλώς ξέχασα να του το πω. Πάρ' τον τηλέφωνο τότε, μην κάνεις αμωρό. Λες. Όχι, αυτός έφυγε, αυτός να έρθει. Ρε Σάντι, μην το τραβάς το σκηνή. Εγώ τραβάω το σκηνή. Αυτός βρόντιξε την πόρτα και σηκώθηκε και έφυγε. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσει. Δεν μπορεί να αφήσει έτσι τα μωρά του. Μη δείχνετε αγχωμένοι, όλα καλά θα πάνε. Το ελπίζω, γιατί αλλιώς θα γίνει πολύ δύσκολη ζωή για όλους μας. Εγώ τι να πω. Που μέσα στο σπίτι σου δεν μπορούμε ούτε ένα κουλουράκι να ζυμώσουμε. Πας καλά. Εγώ τι να πω που έφυγα από το σπίτι μου. Έλα τώρα, μην τσακώνεστε, να είστε ενωμένοι. Όπα, έρχεται. Ρε βρε, καλώς την. Πώς πήγε, θεία? Χάλια πήγε. Πόσο χάλια. Ήθελε να μου κάνει το σπουδαίο και καλά, κατάλαβες. Δεν μου λέγε τι με ήθελε. Λοιπόν, τον έβρισα κι εγώ και έφυγα. Το βρίσατε πολύ. Καλά που δεν τον έδιρε κιόλας. Ξέρω πολύ καλά τι έκανα. Άκουσε, κυρία, να μην μου λέει ότι με πήρε τηλέφωνο εκείνος. Επέμενε ότι τον πήρα εγώ. Αν είναι δυνατόν, τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Εντάξει τώρα, αυτό είναι λεπτομέρειες, δεν είναι. Όχι, αγάπη μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αν τον πήρα εγώ τηλέφωνο, δεν μπορώ να διαπραγματευτώ την τιμή, κατάλαβες. Και ξέρεις γιατί το έκανε αυτός ο πονηρός. Για να μου ρίξει την τιμή, να πάρει τα κουλουράκια μου μισοτιμής. Δηλαδή δεν του έδωσε τη συνταγή. Σιγά μην του πουλήσω αυτού νου εγώ συνταγή. Καλά, εντάξει, και εσείς έπρεπε να το βρίσετε, ας φεύγατε μόνο. Που ξέρετε, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί στο δρόμο σας. Του λέω, τι λες μωρέ κουλουρά της δεκάρας. Εμένα τα κουλουράκια μου ο κόσμος τα τρώει και να στενάζει. Εσένα τα τρώει και ψοφάει.
Έτσι το πες. Και του είπα ακόμα, και γονατιστός να πέσεις κάτω να με παρακαλάς, εγώ δεν σου πουλάω ούτε ψίχουλο. Έτσι το πες. Α, και του είπα ακόμα, πρόσεξε καλά κακομοίρη μου, γιατί εγώ τα κουλουράκια μου τα φτιάχνω με το χέρι, εσένα τα φτιάχνει μηχανή. Όχι, θα μου κάνει εμένα τόσο σπουδαίο. Φέρτε μου κι άλλους τέτοιους να διώχνω. Φέρτε μου, φέρτε μου. Καταλάβατε, παιδιά. Ο επόμενος. Θεό τρελή, αλλά τέτοια κουλουράκια δεν έχω ξαναφάει. Άννα. Μάλιστα. Βρες μου μερικές συσκευασίες από τα κουλουράκια αυτής της Αλεξάνδρας οικονόμου. Το προηγούμενο ραντεβού. Ναι, αυτή που μόλις έφυγε. Βρες τα και φέρ' τα στο γραφείο μου. Μάλιστα. Εδώ πέρα. Ούτε το ζυμάρι δεν μπορούμε να απλώσουμε. Θα πηγαίνουμε και πάνω στο φούρνο του Σάκη να ψήνουμε τα κουλουράκια. Καλύτερα όταν απλώνει το ζυμάρι γίνεται σε τσίχλα. Θα γίνουν σαν τα σκατοκούλουρα του Μελά. Ας έκλεισε εσύ τη συμφωνία με το Μελά να γλιτώναμε από τη φτώχεια και τη στον κόσμο. Δεν απαντάει. Μα δεν θα τρελαθούμε τώρα και με το Σάκη, Σάντι. Θα σε πάρει. Εντάξει, κάτι να το ρωτήσω ήθελα. Αλλά καλύτερα που δεν απαντάει. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Άντε, γεια. Γεια σου. Γεια. Χωράμε. Είμαστε στριμωγμένα εδώ πέρα, να φύγουμε. Σταμάτα να γκρινιάζεις, Δέσποινα, θα σε διώξω, να το ξέρεις. Είμαστε μια χαρά. Θα κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι να γεννήσει το παιδί και μετά βλέπουμε. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι να γεννήσει Σάντι. Μάλιστα, θα είμαστε εδώ είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Εσύ λύσαξε να φύγει ο Σάκης από το σπίτι, γιατί ήταν βρωμιάρης. Αν τον κρατούσαμε, θα ήμασταν τώρα όλοι μαζί εκεί πέρα. Δηλαδή, εγώ πρέπει να συνδέσω τη ζωή μου με τη ζωή του Σάκη. Αυτό δεν το θέλω. Θέλεις, δεν θέλεις, αυτό είναι αγάπη μου. Θα τη συνδέσεις τη ζωή σου έτσι. Θα κάνεις υπομονή. Μου φαίνεται πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε ότι η μάνα σου δεν θα φύγει εύκολα από το σπίτι μου. Αν σε φέρνει σε δύσκολη θέση, να τη μιλήσω. Όχι, μωρό μου, εντάξει, δεν πειράζει. Απλά σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα τα πάρει και ο Σάκης και θα γίνουν μπίλες. Δεν ξέρεις που είναι ο Σάκης. Όχι, δεν ξέρω. Τον πήρα βέβαια τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει. Η Σάντι μου είπε ότι τσακωθήκαν το πρωί. Και τι θα κάνει, θα φύγει από τη χώρα. Κάποια στιγμή θα δει τις αναπαντητές μου και θα με πάρει τηλέφωνο. Οι βαθμοί ποτέ βγαίνουν, ε. Άντε πάλι με τους βαθμούς, με έφαγες. Ψύχος έχεις πάθει. Αφού νιώθω ότι δεν τα έχω πάει καλά. Τέλεια τα έχεις πάει, μωρό μου, είμαι σίγουρος. Ποιος να είναι τέτοια ώρα. Δεν περιμένω κανέναν. Μήπως είναι ο Σάκης. Μπα, δεν νομίζω. Κάτσε να πάω να ανοίξω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αργύρης Μελάς και θα ήθελα την κυρία Αλεξάνδρα Οικονόμου. Ο βιομηχανός. Μάλιστα. Είναι η κυρία Οικονόμου εδώ. Δυστυχώς δεν είναι. Είμαι η κόρη της. Α, πώς είστε. Περάστε. Ευχαριστώ. Μου είπε η μητέρα μου ότι μαλώσατε. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη εκ μέρους της. Δεν πειράζει. Όταν μια κυρία φτιάχνει τέτοια αριστουργήματα, μπορείς να τη συγχωρήσεις μικρές ιδιοτροπίες, δεν συμφωνείτε? Αστείευεστε. Με αυτές τις ιδιοτροπίες όλη μου τη ζωή. Θα πιείτε κάτι? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Άλλωστε είναι αργά, να μην σας ξενυχτήσω κι εσάς. Πάντως, αν θέλετε, μπορώ να σας πω που θα βρίσκετε αύριο. Χίλια ευχαριστώ. Αλήθεια, τι θέλετε? Δοκίμασα αυτά τα μικρά θαύματα, όπως αποκαλεί η ίδια τα κουλουράκια της και. Καταλαβαίνετε, έμπορος είμαι. Και καλός έμπορος. Ποιος άλλε τέτοια ώρα. Το άνοιξε. Τι έγινε, καλή, γιατί φωνάζεις έτσι? Είναι αυτός απ' έξω. Μια τεράστια, αυτή, ένα ζαρζαβατικό. Ποιος είναι, καλή, στάσου να δω κι εγώ. Κάτσε πάλι. Ο κουλουράς. Ήρθε να μου κλέψει τη συνταγή, κρύψε γρήγορα το κάρβαμο να μην δει τι βάζουμε μέσα στα κουλουράκια. Άντε! Αποκλείεται να ήρθε εδώ για άλλο λόγο. Όλο το κακό βάζει στο νου σου πια. Κάτσε να δω, κάτσε. Κάτσε μου, δεν θέλω να μπει μέσα. Είμαι και χάλια. Η φλούσα μου έχει ένα λυκέ από πίσω. Και σιγά μη δει το λυκέ. Αυτός παιδί μου ήρθε εδώ πέρα να κλείσει τη συμφωνία. Γιατί κάνεις έτσι? Μήπως επειδή είναι και λίγο όμορφος. Μην ξεράσω. Απλά δεν θέλω να με πει γύφτισα. Λες να ήρθε μέχρι εδώ για να σε πει γύφτισα. Εγώ ανοίγω. Ανοίγω.
και συγκλώτησες την τύχη σου, την τύχη μου μέσα! Ορίστε τώρα πάλι 20 ψιά κλουράκια έχουμε να βγάλουμε. Δεν μπορέσατε να τη συναντήσετε. Όχι. Για την ακρίβεια, η μαμά σου μου έκλεισε την πόρτα στα μούτρα. Ναι, όταν την πιάσει το στραβό της γίνεται λίγο αγενής. Τάσο, εδώ δεν ήρθε σήμερα να μιλήσουμε για τη μητέρα σου, αλλά για την αγγελία που δημοσίευσα στις εφημερίδες. Σ' ακούω λοιπόν. Καλύτερα εσείς να μου πείτε, γιατί δεν ξέρω αν έχω τα προσόντα που θέλετε. Σχολείο έχεις τελειώσει. Αγγλικά ξέρεις. Απολογιστικά ξέρεις καθόλου. Ναι, και λογιστικά και τιμολογήσεις. Ωραία. Αυτά είναι τα τυπικά προσόντα. Ας έρθουμε τώρα και στα ουσιαστικά. Εγώ ψάχνω έναν άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να ξέρει όλα τα μυστικά των πωλήσεων και να εντοπίζει τους ανταγωνιστές μου. Δεν πιστεύω να θεωρείτε τη μητέρα μου ως ανταγωνιστή σας. Φυσικά και είναι. Φτιάχνει τα ωραιότερα κουλουράκια που έχω φάει ποτέ. Είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μου. Μάλιστα, ωραία. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Εγώ είμαι της άποψης ότι τον εχθρό σου πρέπει να τον κάνεις φίλο σου. Τι εννοείτε? Τίποτα. Λοιπόν, για τη θέση. Άφησέ με να το σκεφτώ λιγάκι και θα σου απαντήσω. Ωραία. Θα περιμένω τηλεφώνημά σας. Σύντομα. Και τα δέοντας τη μαμά. Μου είπες να μην ανησυχώ και ότι θα γυρίσει. Και λείπει 5 μέρες τώρα. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν έχει πάρει. Νόμιζα ότι είχα να κάνω με έναν νορμάλ άνθρωπο. Πού να ξέρω πόσο βλαμμένος είναι, που θα παράταγε έγκυο γυναίκα. Μην κλαις, πουλάκι μου, θα γυρίσει. Τώρα το κάνει για σπάσιμο, δεν είναι τίποτα. Πότε, σε 5 χρόνια. Κανείς δεν τον έχει δει, ούτε ο Δημήτρης. Λοιπόν, εγώ φεύγω προς το σχολείο γιατί έχουν βγει οι βαθμοί. Να προσέχεις, κοριτσάκι μου. Καλή επιτυχία. Γιατί έχασα τη δουλειά εξαιτίας σου. Εξαιτίας μου? Και τι έκανα εγώ? Καλά, κάτι θα έκανες τώρα, μην μπαίνεις σε αυτό το αθώο ύφος. Ο Μέλλας ψάχνει άνθρωπο για το γραφείο του και δεν πρόκειται να με πάρει, γιατί πήγες εσύ και τον έβρισες. Και πολύ καλά έκανα και τον έβρισα. Απ' να σου πω. Ο άξιος άνθρωπος πάντα δικαιώνεται. Τώρα λες βλακίες. Πάντως εγώ αυτή τη δουλειά δεν πρόκειται να την πάρω. Γιατί να μην την πάρεις? Θα μου πεις γιατί είναι βλαμμένος. Άσε, καθαρίζω εγώ. Πάσκαλε, έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Όπου θέλω πάω. Γιατί, Θεέ μου. Εσύ τώρα γιατί δεν πας στο σχολείο να δεις τους βαθμούς? Όχι, είμαι αγχωμένη. Έστειλα το Δημήτρη. Έχεις δίκιο. Η κόρη σου έχει όλα τα προσόντα και είναι τέλεια. Ξέρεις όμως τι είναι ακόμα πιο τέλειο? Αυτά τα κουλουράκια σου. Τι να κάνουμε, η δουλειά μου είναι. Ωραία, εγώ επιχειρηματίας είμαι. Θέλεις να κάνουμε μια ανταλλαγή? Σαν τι ανταλλαγή? Εγώ θα προσλάβω την κόρη σου και εσύ θα μου δώσεις τη συνταγή. Περνιέσαι και έξυπνος. Τι λες ρε βλαχαδερό, θα σου δώσω τη συνταγή? Εγώ όμως δεν είπα ότι δεν θα πάρω στη δουλειά μου την κόρη σου. Έλα, πιέστε αυτό, θα σε χαλαρώσει. Άσε με, παιδάκι μου, τώρα θα με χαλαρώσει. Σου λέω άγχος.
Έλα. Πες το, τόσο χάλια. Δεν είναι δυνατόν. Όλη τη χρονιά αρχαία και λατινικά μιλούσαμε. Άλλη γλώσσα δεν ξέραμε. Να σου πω. Θυμάσαι ποιος ήθελε πιο πολύ από όλους να κρατήσω αυτό το παιδί? Εγώ. Και ο Σάκης, έκανε σαν τρελός. Διάβαζε βιβλία, έπαιρνε κούκλες, άλλαζε πάνες. Θυμάσαι? Θυμάμαι. Γιατί νομίζω ότι κάτι άλλαξε? Δεν νομίζω. Είμαι εντελώς σίγουρη. Αν δεν έχεις αντίρρηση, θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για τη μητέρα σου. Τι να σας πω. Είναι δύσκολος ο χαρακτήρας. Εντάξει, της έχουν έρθει λίγο δύσκολα τα πράγματα γενικώς στη ζωή της, γι' αυτό είναι και λίγο ιδιόρυθμη. Έμεινε χείρα νωρίς. Φαντάζομαι τι θα κάνει η Αλεξάνδρα το παιδί. Θα με παλουκώσει τουλάχιστον. Δεν κάνουν έτσι οι άνθρωποι, αγόρι μου. Δεν φεύγουν έτσι και τους παρατάνε όλους πίσω τους ύξυλους. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι, παρέα με την Αλεξάνδρα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Μου είναι αδύνατον. Τράβα πες τους το τότε. Με το να κοιμάσαι εδώ πέρα στο φροντιστήριο δεν λύνονται τα προβλήματα από μόνα τους. Θα πήγαινα. Αύριο είχα σκοπό να μιλήσω με τη Σάντι. Αύριο, αγόρι μου, θα είναι πολύ αργά. Αύριο η Σάντι θα το έχει ρίξει το παιδί. Έλα, μην κάνεις έτσι. Θα έρχομαι για τη συμφωνία στο Μελά και θα βλεπόμαστε συνέχεια. Ναι, αν ήταν να βλεπόμαστε συνέχεια, θα έμενα εδώ, δεν θα έφευγα για Λονδίνο.